Με μια λαμπρή εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου με προσκεκλημένους φίλους και συνεργάτες των προξενικών αρχών του Βελγίου, τιμήθηκε η δεύτερη σημαντικότερη εθνική επέτειος της χώρας. Η 15η Νοεμβρίου είναι η ημέρα κατά την οποία τιμάται η εθνική ανεξαρτησία του Βελγίου. Η μέρα που συμπίπτει με τα γενέθλια του πρώτου βασιλιά της χώρας. Belgian King's Day is an event that started after independence and was to celebrate our independence and our patriotism. Η πρόξενος του Βελγίου στην Ελλάδα και ο επίτιμος πρόξενος της χώρας στο Ηράκλειο, Αντώνης Καράτζης, υποδέχτηκαν Βέλγους πολίτες, φίλους και συνεργάτες σε θερμή ατμόσφαιρα, καθώς τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας της πανδημίας δεν είχε γίνει κανένας εορτασμός. Είναι μια πολύ σημαντική γιορτή, μια από τις δύο σημαντικότερες. Έχουν μια πολύ σημαντική εθνική γιορτή οι Βέλγοι, όπως έχουν σήμερα τη γιορτή του Βασιλιά, που τιμούν τα γενέθλια του πρώτου βασιλέα του Λεοπόλδου του Βελγίου. Εξαιτίας αυτής της εκδηλώσεως έχουν καλέσει όλους τους Βέλγους που ζουν και εργάζονται και έχουν τις οικογένειές τους εδώ στο Ηράκλειο. Όπως τόνισε η Γενική Πρόξενος, η Κρήτη αποτελεί την τρίτη κατά σειρά περιοχή της χώρας, στην οποία ζουν και δραστηριοποιούνται πολυπληθείς Βέλγοι πολίτες, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες είναι κάθε χρόνο και οι τουρίστες που την επισκέπτονται. Εξάρροντας τη στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με τον επίτιμο πρόξενο του Βελγίου, κ. Αντώνη Καράτζη. Consular affairs. He is our contact person locally, and so together we collaborate to solve all the problems. He is an excellent help for us, and we thank him very much for that. Και αυτό που θα επίσης θα ήθελα να πω ότι το Βελγίο είναι μια πολύ σημαντικό έθνος και ένα πολύ σημαντικό κράτος για την Κρήτη, διότι δεν το γνωρίζουν πολύ, είναι μια μικρή χώρα, αλλά έχει 300.000 επισκέπτες στο νησί μας. Για το λόγο αυτό, στην Κρήτη βρέθηκε και πολυμελές κλιμάκιο της πρεσβείας του Βελγίου για τη συγκέντρωση βιομετρικών και άλλων στοιχείων Βέλγων πολιτών, με σκοπό την επανέκδοση των ταξιδιωτικών τους εγγράφων, ώστε να μην χρειαστεί να ταξιδέψουν για το λόγο αυτό μέχρι την Αθήνα.